Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 177. Είναι από το βιβλίο Δευτερονόμιον, το 4 κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 177, εδάφιο κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 15. Φυλάτετε λοιπόν καλώς τας ψυχά σας, διότι δεν είδετε ουδέν ομοίωμα, εν τη ημέρα καθήν ο Κύριος ελάλησε προς εσάς εκ μέσου του πυρός. Μήπως διαφθαρείτε και κάμετε εις αυτούς είδωλον εικόνα τεινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα τεινός κτίνους, το οποίο είναι επί της γης, ομοίωμα τεινός πτερωτού ορναίου, το οποίο πετάει στον ουρανό, ομοίωμα τεινός έρποντος επί της γης, ομοίωμα τεινός ιχθύος, ώστις είναι εις τα ύδατα υποκάτω της γης, και μήπως υψώσει στους οφθαλμούς εις τον ουρανό και ειδών τον ήλιον και τη σελήνη και τ' άστρα πάσαν τη στρατιά του ουρανού πλανηθείς και προσκυνήσεις αυτά και λατρεύσεις αυτά τα οποία Κύριος ο Θεός σου διεμήρασεν εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω του παντός του ουρανού. Εσάς όμως έλαβεν ο Κύριος και σας εξήγαγεν εκ της καμίνου της σιδηράς εκ της Αιγύπτου δια να είστε εις αυτόν λαός κληρονομίας ως την ημέραν ταύτην. Ακόμη να διαβάσουμε από τη σελίδα 199, είναι από το ΚΖ κεφάλαιο, 27 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, το 15 εδάφιο. ΚΖ 15. Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σκάμη γλυπτών ή χωνεπτών βδέλυγμα εις τον Κύριον, έργων χειρών τεχνίτου και θέση ένα αποκρύφο και πάσο λαός εκείνος θέλει αποκριθεί και υπή αμήν. Με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε μια καινούργια σειρά μαθημάτων με θέμα τα βδελύγματα ενώπιον του Θεού. Τι θεωρεί δηλαδή ο Θεός μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ότι είναι βδέλυγμα, βδελικτών εις αυτόν. Βδέλυγμα σημαίνει σύχαμα, αηδία. Τι είναι αυτό δηλαδή που ο Θεός απεχθάνεται, θα μπορούσα να πω, με όλη του την καρδιά. Και είναι ενδιαφέρον τούτο, γιατί ενώ η Καινή Διαθήκη έχει αλλάξει τα πάντα σχεδόν στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και του ανθρώπου με του Θεού και την προσέγγιση του ανθρώπου προς το Θεό που γινόταν μέσω θυσιών και τελετουργίας στο ναό, αλλά και την προσέγγιση ακόμη του Θεού που γινόταν απευθείας, ενώ τώρα γίνεται με την αγάπη του δια του Ιησού Χριστού, που είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου και το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Εκείνο όμως το οποίο δεν έχει αλλάξει και δεν αλλοιούται σε όλο το Λόγο του Θεού και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη είναι τα βδελύγματα τα οποία περιγράφει ο Λόγος του Θεού και στα οποία ο Θεός αηδιάζει. Προσπαθώ να βρω λέξεις που λένε βέβαια και τα λεξικά, αλλά που να φανερώνουν το πόσο σοβαρό είναι όταν ο Θεός λέει ότι βδελύτεται κάτι ή κάποιους. Τα βδελύγματα εν γέννη είναι 9 γενικώς στην Αγία Γραφή και είναι τα είδωλα. Πρώτον, δεύτερον είναι το χρυσάφι και το ασήμι των ειδώλων. Τρίτον είναι τα ειδωλόθητα, δεύτερον είναι τα ειδωλόθητα, είδωλα, χρυσάφι των ειδώλων και το ασήμι, τα πολύτιμα μέταλλα και λίθη επάνω στα είδωλα και τα ειδωλόθητα. Επίσης είναι η θυσία με μόμο. Η θυσία με μόμο, δηλαδή τότε θυσιάζανε προβατάκια, κατσικάκια και βόδια στο Θεό, και εάν είχε μόμο, ήταν άρρωστα ή τιμωθάνατα, αυτό θεωρεί το βδέλυγμα στους οφθαλμούς του Κυρίου. Σήμερα βέβαια η θυσία μας είναι ανέμακτος, είναι αγία, είναι ειρηνική, είναι η λογική μας λατρεία που είναι η προσφορά του σώματός μας στον Θεό, είτε στο Λόγο του Θεού, είτε στην προσευχή, είτε μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό που λέει τώρα στην Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος του Θεού και αποκαλύπτει είναι η θυσία μας να έχει μόμο, δηλαδή να είναι κάποιος μέσα σε μόνιμη αμαρτία και χωρίς να το λογαριάζει αυτό, να πηγαίνει να προσεύχεται, να διαβάζει το Λόγο του Θεού και χωρίς να μετανοεί,
χωρίς να εξητάει να καθαριστεί ο μόμος από τη θυσία του. Το επόμενο είναι πόρνη, κίνεδος, διαστροφή, κτηνοβασία, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με τη σαρκική αμαρτία, σε οποιαδήποτε διαστροφή της. Οποιαδήποτε διαστροφή της είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Το επόμενο είναι τα βδελύγματα των εθνών, που είναι μαντίες, μαγείες, ανθρωποθυσίες, είναι οι ονοσκόποι, οι αστρολόγοι, όλα αυτά επίσης στα μάτια του Θεού είναι και αποκαλύπτονται μέσα από το Λόγο του Θεού σε εμάς, βδελύγματα ενώπιον του Θεού. Επίσης, βδέλυγμα ενώπιον του Θεού είναι ο γάμος με πορνεία ή ο γάμος με μοιχεία, δηλαδή να πορνεύει κάποιος ενώ είναι παντρεμένος ή να μοιχεύει κάποιος ή να μοιχεύεται κάποια ή κάποιος όταν είναι επίσης παντρεμένος. Το επόμενο είναι αδικία στη ζωή του ανθρώπου, διάφορα, με πονηριά αδικία, εκούσια, δηλαδή πλαστά ζύγια, διαφορές ανθρώπων που με πονηριά αδικούν τους αδελφούς τους. Αυτή η πονηριά που έχουν άνθρωποι με συμφέρον, με πλεονεξία, μέσα στα μάτια του Θεού είναι βδέλυγμα. Επίσης είναι, το είπαμε, και τέλος είναι η αλότρια ενδυμασία, είτε ημερήσια, είτε νυχτερινή, είτε οποιασδήποτε μορφής αλότρια ενδυμασία, στα μάτια του Θεού είναι βδέλυγμα, δηλαδή να φορέσει ο άντρας γυναικεία ενδύματα, είτε φανερά την ημέρα, είτε κρυφά τη νύχτα, ή και η γυναίκα να φορέσει ενδυμασία ανδρική, είτε νυχτερινή, παραδείγματος χάρη πιτζάμες, είτε που είναι ενδυμασία ανδρική, είτε ένα πρωινή μέσα στην ημέρα που φαίνεται σε όλους τους ανθρώπους, παντελόνια ή οτιδήποτε το αντρικό. Θα ασχοληθούμε λοιπόν ιδιαιτέρως, αδερφοί αγαπητοί, σαν προσπάθεια πρώτη μέσα στο Λόγο του Θεού με τα βδελύγματα, θέτοντας υπόψη μας ότι στις έσχατες αυτές οι μέρες η εντολή του Κυρίου είναι ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος. Ας γίνεται, μάλιστα λέει η Γραφή, ο Άγιος ας γίνεται πιο Άγιος και ο δίκαιος ας γίνεται πιο δίκαιος, δηλαδή πιο Άγιος στη σχέση μας με το Θεό. Τι σημαίνει πιο Άγιος? Πιο ξεχωρισμένος, πιο κοντά στο Θεό, πιο απόλυτα στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, πιο μακριά από τον κόσμο και πιο μακριά από τα βδελύγματα του κόσμου, και δίκαιος σας γίνεται πιο δίκαιος, δηλαδή με μεγαλύτερη δικαιοσύνη να στεκόμαστε ενώπιον των ανθρώπων, είτε των αδελφών μας, είτε των ανθρώπων του κόσμου αυτού, χωρίς αδικία και χωρίς πονηριά. Ο δίκαιος λοιπόν ας γίνεται πιο δίκαιος και ο Άγιος πιο Άγιος είναι η τελευταία ίσως προτροπή και δεν λέω εντολή της Καινής Διαθήκης που δίνει ο Θεός στο τέλος της Αποκάλυψης, όταν όλα τελειώνουν, και μάλιστα για να το διαβάσω από μέσα να το δείτε κι εσείς, είναι στη σελίδα 1102, είναι το 10 εδάφιο του κεφαλαίου ΚΒ της Αποκάλυψης, 22 κεφάλαιο, τελευταία σελίδα, 22 κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Και λέγει προς εμέ, λέγει ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου, «Μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς, είναι πλησίον. Ως της αδική, ας αδικήσει έτη. Και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη. Και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος. Ιδού και ιδού έρχομαι ταχαίως. Και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσκατος. Μακάριος, μακάρι οι πράτοντες τα σεντολάς αυτού, δια να έχω συνεξουσία επί το δέντρο της ζωής και να εισέλθω δια των πυλώνων εις την πόλη». Αυτή είναι η τελευταία προτροπή. Η τελευταία προτροπή
που δίδει ο Θεός προς όλους τους ανθρώπους, ιδιαιτέρως όμως στην Εκκλησία του Χριστού, στην οποία απευθύνεται το Ευαγγέλιο και τα Λόγια του Ιησού Χριστού. Ο μεμολισμένος σας γίνεται πιο μεμολισμένος, ο άδικος πιο άδικος. Και έτσι θα γίνεται, γιατί οι καιροί είναι κακοί. Οι άνθρωποι θα σκληραίνουν, θα αγριεύουν. Αυτό που γίνεται σήμερα αυτές τις μέρες, τις 2-3 μέρες τελευταίες, δεν το έχουμε ξαναδεί. Και δεν υπάρχει και ο λόγος του γιατί. Και δεν είναι 10-20 άνθρωποι, μια ομάδα γνωστών-αγνώστων που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Που αυτό δείχνει μια οργή να βγαίνει μέσα από τους ανθρώπους αυτούς, η οποία μπορεί να είναι δικαιολογημένη, μπορεί να είναι και αδικαιολόγητη, πάντως σίγουρα η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού και σίγουρα κάποιος ξεσηκώνει τους ανθρώπους αυτούς και αυτός δεν είναι ο Θεός. Τους ξεσηκώνει σε αγριάδα. Σκληρύνει όσους σκληρύνονται. Και είναι τόσοι πολλοί, απίστευτο. Χωρίς λόγο καταστρέφουν μαγαζιά, καίνε, είναι φοβερό. Βεβαίως ήταν πολύ σοβαρό αυτό κάποιος αστυνομικός να σκοτώσει, άλλοι λένε συνειδητά, άλλοι λένε κατά λάθος, θα φανερωθεί από τη δίκη, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος φόνος που έχει γίνει εν πάση περιπτώσει στον κόσμο ή και στην πατρίδα μας. Αλλά αυτό το κακό δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Μάλιστα έχει επεκταθεί και στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Τώρα ποιοι είναι αυτοί, Έλληνες δεν είναι, δεν ξέρουμε, αλλά είναι απίστευτο. Και οι μέρες θα γίνονται όλο πιο κακές, αδελφοί. Οι καιροί θα είναι όλο πιο κακοί. Δεν περιμένουμε τώρα μπροστά μας καλύτερες μέρες. Μέχρι πριν λίγο λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε, γιατί δεν τέλειωσε αυτό, είναι το περιβάλλον. Μετά από λίγο λέγαμε η ζέστη, το κρύο, οι φωτιές, οι πυρκαγιές. Μετά από λίγο λέγαμε η τρομακτική οικονομική κρίση. Δεν ακούσαμε κανένα καλό και δεν θα ακούσουμε κανένα καλό. Και δεν πρόκειται να ακούμε καλό. Ο Κύριος έρχεται, αδερφοί, και θα είναι φοβερό να δούμε για μια στιγμή σήμερα το δευτερόλεπτο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει. Αυτοί που θα έχουν μείνει. Θα έχουν φύγει γυναίκες, άντρες, σύζυγοι, παιδιά. Θα είναι τρομακτικό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας βάλει αυτή τη μοναδική επιθυμία του αγιασμού. Αγιασμό στο σώμα, στη ψυχή και στο πνεύμα. Για να είμαστε ασφαλείς μέσα στους καιρούς αυτούς τους κακούς εδώ στη γη, αλλά και ασφαλείς για την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Δεν είναι καιρός επιπολαίων σκέψεων και δεν είναι καιρός αστείων πραγμάτων. Ο Κύριος έρχεται και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, και ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι και ο πατέρας και η μητέρα, να κηρύττουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου χωρίς συστολή, μην τυχόν μας πει κάποιος γιατί δεν μας τάπατε. Γιατί δεν μας κηρύξατε την αλήθεια. Και η αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι υποκειμενική. Έτσι είναι γιατί έτσι νομίζω. Η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το γράφει, το λέει, είναι ναι και αμήν. Και αν δεν το καταλαβαίνω, δεν πάβει να είναι αλήθεια. Μπορεί να και το επιτρέπει ο Θεός να μην καταλαβαίνουμε πράγματα, λέει ο Λόγος του Θεού. Πολλά είναι δυσνόητα και μπερδεύονται οι αμαθείς και οι αστήριχτοι. Ένα δεν επιτρέπεται να πω, δεν το δέχομαι, δεν το πιστεύω. Το λέει και λέμε αμήν. Είτε είμαστε δυνατοί, είτε είμαστε αδύνατοι, είτε είμαστε όπως και να είμαστε. Ένα θέλουμε να είμαστε. Έτοιμοι να μας ετοιμάσει ο Χριστός για την αρπαγή της Εκκλησίας. Άρα όλη την αλήθεια, είτε ακούσωση είτε απειθήσωση, είτε προς μαρτυρία είτε προς σωτηρία, όλη την αλήθεια θα διαχωρίζουμε τη θέση μας στο ψέμα, στην αμαρτία, στην αδικία και στην ανομία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους δίκαιους,
Μπορούμε όμως να φωνάζουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους άγιους, μπορούμε όμως να φωνάζουμε το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους πιστούς, αλλά μπορούμε όμως να φωνάζουμε για τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που εκδηλώνεται μέσα στο λαό του Θεού με τα χαρίσματα. Και το μέγα σημείο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και της εσχάτης Αποστολικής Εκκλησίας να λαλούν γλώσσες αγνώριστες για να οικοδομούν τους εαυτούς τους οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν είμαστε ούτε φανατικοί, ούτε σκληροί, τίποτα. Αγαθοί θέλουμε να είμαστε και να μας βοηθάει ο Θεός να είμαστε. Πιστοί θέλουμε να είμαστε και να μας βοηθάει ο Θεός να είμαστε. Ειλικρινείς θέλουμε να είμαστε και να μας βοηθάει ο Θεός να είμαστε. Τίποτα περισσότερο από άλλους ανθρώπους, ούτε σημαντικότεροι, ούτε ξέρουμε πολλά. Γνωρίζουμε ότι η γνώση σφυσιεί και γνωρίζουμε ότι η αγάπη οικοδομεί. Και θέλουμε να περπατούμε στη νέα οδό την ευλογημένη της αγάπης, που είναι υπερέχουσα. Το θέλουμε αυτό. Και θέλουμε να μας οδηγεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίος στην οδό της αγάπης. Αλλά χάριν της αγάπης θα κηρύττουμε πιο πολύ την αλήθεια. Επιοικείς με όλους τους ανθρώπους, αυστηροί μόνο στον εαυτό μας. Επιοικείς σε όλα τα έργα των ανθρώπων, αυστηροί στο Λόγο του Θεού. Τι θα πει αυστηροί στο Λόγο του Θεού? Ακριβώς. Να υπακούμε ακριβώς στις εντολές του Θεού. Να μην εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Το πρώτο λοιπόν βδέλυγμα ενώπιον του Θεού και ίσως από τα σοβαρότερα είναι τα είδωλα. Στα είδωλα ευθύς εξ αρχής ο Θεός εξεδήλωνε την βδέλυγμία του και ιδιαίτερα όταν ανέβηκε ο Μωυσής επάνω στο όρος και του εδόθησαν οι 10 εντολές, μία από τις 10 εντολές είναι να μην πράξεις σε αυτόν είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, ούτε να μοιάζει με άνθρωπο, ούτε να μοιάζει με ζώο, ούτε να μοιάζει με πτηνό, ούτε να μοιάζει με ψάρι, ούτε να μοιάζει με οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο στον ουρανό, παραδείγματος χάρη τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα κλπ. Και αυτό γίνεται γιατί, και πρέπει και αυτό να το πούμε, ο διάβολος οδηγεί τους ανθρώπους συνειδητά στο να πράττουν βδελίγματα ενώπιον του Θεού. Συνειδητά όμως. Και το μέγα αυτό βδέλυγμα στα μάτια του Θεού, το είδωλο, είναι αυτό που κατακλείζει την ανθρωπότητα απ' αρχής που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Στη Γραφή, αν προσέξετε, θα δείτε ότι πάντα οι άνθρωποι έφτιαγναν δικούς τους θεούς. Έφτιαγναν φυλαχτά. Έφτιαγναν αντικείμενα τα οποία θεωρούσαν χούρια, ανεξαρτήτως δε θρησκείας. Πιστεύοντας ότι ένα πράγμα, ένα αντικείμενο θα τους βοηθήσει να έχουν τύχη. Και κοιτάξτε, αδερφοί αγαπητοί, πού οδηγούνται. Πρώτα-πρώτα με αυτόν τον τρόπο πιστεύουν στην τύχη. Ενώ η τύχη δεν υπάρχει. Αλίμονο αν είχε φτιάξει ένα δημιούργημα, ένα σύνολο ανθρώπους ο Θεός που να υπόκειται στους νόμους της τύχης. Τότε δεν θα ήταν Θεός, θα είχε φτιάξει ρουλέτα ο Θεός. Ο Θεός είναι, αδερφοί αγαπητοί, υπεράνω πάντων και ελέγχει τα πάντα. Δεν έχει καμία πιθανότητα να συμβεί κάτι στη ζωή όλων των ανθρώπων, στη φύση, το οποίο δεν έχει επιτρέψει ο Θεός και δεν έχει κάνει ο Θεός. Καμία πιθανότητα δεν υπάρχει. Όπως στον ουρανό. Στον ουρανό δεν γίνεται τίποτα τυχαία, παρά μόνο το θέλημά του. Σε όλες τις συνθήκες, σε όλα τα πλάσματα, σε όλους τους αγγέλους, σε όλους τους αρχαγγέλους, σε όλα τα χερουβίμ, σε όλα τα σεραφίμ, όλοι στέκονται μπροστά του και δίνουν αναφορά και ο Θεός εντέλεται και καλύπτει και προστατεύει. Βεβαίως υπάρχει ο ενάντιος του θελήματος του Θεού, που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, και οι αγγέλοι αυτού τα δαιμόνια.
τα οποία πλανούν, γιατί είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, πλανούν όλα τα έθνη και προσπαθούν να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Και ένας από τους τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο διάβολος με την πανουργία του είναι να τους φέρει άλλους θεούς. Να βάλει δηλαδή ανάμεσα στη σχέση, στην ύπαρξη του Θεού και των ανθρώπων, να βάλει άλλες συνθήκες, άλλες καταστάσεις, άλλες θεότητες που να απορροφήσουν την προσοχή των ανθρώπων, να τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων και να τους οδηγήσει μέχρι και να λατρεύουν και να προσκυνούν αντί το Θεό αυτές τις θεότητες ή τις οποιοσδήποτε καταστάσεις βάζει ο διάβολος στη ζωή των ανθρώπων. Στην Καινή Διαθήκη μάλιστα την ειδωλολατρία, στην οποία ελάχιστα αναφέρεται γιατί θεωρείται δεδομένο ότι η ειδωλολατρία είναι ευδέλιγμα, ελάχιστα αναφέρεται, μιλάει για την πλεονεξία την οποία αποκαλεί η ειδωλολατρία. Γιατί ο άνθρωπος που προσπαθεί να είναι πλεονέκτης, δηλαδή τι θα πει πλεονέκτης, να έχει περισσότερα από αυτά που έχει, σε αυτά που λατρεύει, αυτά που τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Εγώ το βλέπω, αδερφοί, στα εγγονάκια μου και θαυμάζω. Τα κοριτσάκια έχουν πλεονεξία στις κούκλες. Του Κωνσταντίνου, το σταγόρι του, πάρε μια κούκλα, δεν τι θέλω, μου λέει. Τα κοριτσάκια κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Γιατί τους αρέσει. Αν πας όμως τώρα στον Κωνσταντίνο αυτοκίνητο, οπ, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δηλαδή υπάρχει μια πλεονεξία, θέλει ο άνθρωπος όχι αυτά που δεν τον ενδιαφέρουν. Και μάλιστα με πλεονέκτης είναι αυτός ο οποίος έχει τελικά πάθος σε κάτι. Πλεονέκτης είναι ο φιλάργυρος. Μα όσα και να έχει δεν είναι ευχαριστημένος. Να η ειδωλολατρία. Ό,τι και να έχει δεν είναι ευχαριστημένος. Ο φιλόδοξος, όσο ψηλά και να φτάσει θέλει κι άλλο. Ο υπερήφανος, όλα τα θέλει για τον εαυτό του. Αυτός είναι ειδωλολάτρης στα μάτια του Θεού. Είναι ευδελικτός ενώπιον του Θεού. Γιατί λατρεύει τελικά προσκυνά και κάνει άλλους θεούς. Λατρεύει άλλες καταστάσεις. Ειδωλολάτρης επίσης είναι ο φανατικός παιδοσφαιρόφιλος. Ο Δωμάζος είναι θεός μου. Εγώ έχω μείνει τόσο πίσω, γι' αυτό δεν πειράζει. Δεν τους ξέρω τους σημερινούς, λέω στην ηλικία μου. Τότε στην ηλικία μου ήταν ο Ιφαντής, ο Δωμάζος. Δωμάζος, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, θεός. Μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, αλαλάζουνε. Τι είναι αυτά? Αλαλαγμός δαιμονίων είναι. Ανθρώπων που δοξάζουνε όχι το Θεό. Και δεν το έχουν καταλάβει. Και μέσα από αυτό πάλι ο διάβολος αρχίζει και χρησιμοποιεί πάλι τη φιλαργυρία, αρχίζει το ποδόσφαιρο κάποτε, ήταν τζάμπα. Δεν πλήρωνε κανείς, δεν πληρωνότανε κανείς. Τώρα έγινε επαγγελματισμό, εταιρείες, επαγγελματισμό, επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ το ίδιο. Αν πάμε δε στους ηθοποιούς, γυναίκες λατρεύουνε, πεθαίνουνε για κάποια πρόσωπα. Και όταν λέμε ηθοποιούς μιλάω για κάθε καλλιτεχνία. Τραγούδι, κινηματογράφος, θέατρο. Οι άντρες λατρεύουνε, πεθαίνουνε, αυτοκτονούνε. Θεός ο Έλβις Πρίσλεϊ. Και αυτός ο Έλβις Πρίσλεϊ ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ήταν πιστό παιδί, γεννημένο στην εκκλησία, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Ο πατέρας του ήταν ποιμένας και του είχε δώσει χάρισμα ο Θεός, εκπληκτικό χάρισμα, τη φωνή του, την οποία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά μέσα στην εκκλησία ψέλλοντας ύμνους. Ο Έλβις Πρίσλεϊ έχει ψάλει πάρα πολύ ωραίους ύμνους με θαυμαστή φωνή, αλλά αυτό το χρησιμοποίησε ο Θεός, ο διάβολος, συγγνώμη, του έδειξε ένα καρότο, το ξέρετε ένα καρότο για το λαγό, έτσι πέφτει απάνω. Του έδωσε γυναίκες, του έδωσε πλούτο, του έδωσε δόξα, του έδωσε λατρεία, του έδωσε τιμή.
και τον έκανε Θεό. Θεός ο Elvis Presley, που παρέσυρε πολλούς ανθρώπους και πώς πέθανε όμως. Αλλά λέγεται, και πιστεύω την αλήθεια, ότι πριν πεθάνει τον βρήκανε γονατισμένο να προσεύχεται και να ζητάει συγχώρεση από το Θεό και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός συγχωρεί, αδελφοί. Αλλά έναν άνθρωπο τον οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη δόξα του, τον χρησιμοποίησε ο διάβολος για καταστροφή ανθρώπων. Να τον λατρεύουν άνθρωποι. Η ειδωλολατρία λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, είναι βδέλυγμα μισερό στο Θεό. Και ακόμη διαβάσαμε στο Λόγο του Θεού ότι βδέλυγμα είναι και να φτιάξεις ένα είδωλο και να το κρύψεις. Να μην το βλέπει κανείς. Να το απολαμβάνεις μόνο εσύ. Και βέβαια εδώ πρέπει να φτάσουμε, αδελφοί αγαπητοί, και για τον εαυτό μας μην τον κάνουμε είδωλο. Θαυμάζοντας τον εαυτό μας. Ή θαυμάζοντας το παρελθόν μας. Το παρελθόν διαγράφει από τη ζωή μας. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ξέρετε πόσο εύκολα η καρδιά του ανθρώπου χαλάει βλέποντας μία φωτογραφία της νεότητος που ήταν λεβέντης και κούκλα και τη θαυμάζει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Βδέλυγμα πάσης φύσεως. Μη θαυμάζουμε τίποτα το μεγάλο. Και τι λέει στην Καινή Διαθήκη ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός? Ό,τι είναι μεγάλο και σπουδαίο ενώπιον των ανθρώπων είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, μεγάλος επιστήμονας αυτός και καμαρώνει. Μπορεί να είναι μεγάλος επιστήμονας να είναι ταπεινός. Όχι να καμαρώνει ή μεγάλος ηθοποιός. Καλά, το επιστήμονας ας το βγάλουμε, γιατί η επιστήμη είναι, δίδεται από το Θεό. Η επιστήμη δίδεται από το Θεό. Αλλά η περηφάνεια δεν είναι από το Θεό. Σε αυτό που σου έδωσε ο Θεός να υπερηφανεύεσαι. Και επίσης, αδελφοί αγαπητοί, βδέλυγμα στο Θεό είναι η προσωπολατρεία. Να λατρεύουμε ανθρώπους όπως λατρεύουμε τους Αγίους, όχι εμείς, μη γέννητο. Είτε πεθαμένους είτε ζωντανούς. Δεν λατρεύουμε ανθρώπους, τιμάμε ανθρώπους και υπηρετούμε ανθρώπους και αγαπάμε ανθρώπους. Προσωποληψία που είναι ειδωλολατρία, τίνει να είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού, εάν είναι ειδωλολατρία, αν είναι προσωπολατρία. Αν η προσωποληψία εξελιχθεί σε προσωπολατρία, είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Κανέναν άνθρωπο, αδελφοί αγαπητοί, μην τον υψώνουμε περισσότερο από τον πόη του. Και τον πόη του ανθρώπου είναι ανθρώπινο. Κανένας άνθρωπος δεν ξεπερνάει το ανθρώπινο πόη του. Μα μπορεί να έχει ωραία χαρίσματα, μιλάω για αγίους ανθρώπους του Θεού, να έχει ωραία χαρίσματα, να έχει πόη ανθρώπινο έχει. Και η δόξα δεν του ανήκει. Η δόξα ανήκει μόνο στο Χριστό. Μόνο στο Χριστό. Μπορεί να είναι το παιδί μας, το μωρό μας, ο κανακάρης μας, ο γιος μας, η κόρη μας. Να το αγαπάμε. Αλλά όχι πάνω από τον εαυτό μας ποτέ. Πάνω από τον εαυτό μας μόνο το Χριστό θα αγαπάμε. Και κανένα πρόσωπο ή πράγμα δεν λατρεύουμε έξω από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Κανένα. Αλλά για να προσθέσω λίγο στην ειδωλολατρία, θέλω να πάμε, αδερφοί αγαπητοί, στη σελίδα 181, στο κεφάλαιο Ζήτα, 7 κεφάλαιο από το βιβλίο Δευτερονόμιων, Ζήτα κεφάλαιο, 7 κεφάλαιο και εδάφιο 25. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: «Τα γλυπτά των θεών αυτών θέλετε καύσει εν πυρή». Τα γλυπτά είναι τα είδωλα των εθνών, των ξένων εθνών, τα είδωλα των ψεύτικων θεών. Θα τα κάψετε με στη φωτιά. Και πρόσεξε, μην επιθυμήσεις το αργύριον ή το χρυσίον που είναι πάνω τους,
ούτε να λάβεις αυτό για τον εαυτό σου, για να μην παγιδευτείς σε αυτό, διότι είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών σου. Δηλαδή έχουμε μία εικόνα και είναι γεμάτη με χρυσάφια και ασήμια. Είναι ευδέλιγμα να πεις θα πετάξω την εικόνα, αλλά θα κρατήσω το χρυσάφι και το ασήμι. Και μάλιστα συνεχίζει, 26 εδάφιο, και δε θέλεις φέρει το βδέλιγμα εις τον οίκον σου, δια να μην γίνεις ανάθεμα όπως είναι αυτό. Θα το αποστραφείς εντελώς, θα το βδεληχθείς όλους διόλου, διότι είναι ανάθεμα. Ερχόμαστε λοιπόν από τον κόσμο και έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι του κόσμου. Παραδείγματος χάρη χρυσάφια, ασήμια, δαχτυλίδια, μπριλάδια, διαμάντια, όλα τα καλά αυτά που ο κόσμος στείνει τόσα πολλά για να στολίζει άντρες και γυναίκες. Καδένες όλα. Εδώ θα κάνουμε διαχωρισμό. Όσα έχουν χαρακτηριστικά του Θείου, είτε Παναγίτσες, είτε Αγίους, είτε το Χριστούλη, είτε Σταυρουδάκια, είτε, αυτά δεν θα τα αφήσουμε να υπάρχουν σπίτι μας. Είναι ανάθεμα. Όσα δεν πρέπει να τα αφήσουμε να υπάρχουν σπίτι μας. Είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Μα μόνο το χρυσάφι αξίζει. Δεν θέλουμε την αξία των βδελιγμάτων του Θεού. Δεν τη θέλουμε. Δεν θέλουμε να πλουτίσουμε από τα βδελίγματα του Θεού. Όλα όμως τα άλλα, τα οποία είναι βραχιόλια, δαχτυλίδια, κοσμήματα πάσης φύσεως και μεγάλης αξίας, την αξία τη χρησιμοποιούμε, αλλά ο στολισμός των γυναικών δεν είναι με διαμάντια και με χρυσάφια, αλλά είναι με το πνεύμα, το πολύτιμο και το πράο, το πράο και το ησύχιο που είναι πολύτιμο στα μάτια του Θεού. Το ίδιο βέβαια και για τους άντρες. Μεγάλη λοιπόν προσοχή στο διαχωρισμό. Άλλο πολυτελής ενδυμασία που δεν αρέσει στο Θεό, αλλά δεν είναι ευδέλιγμα. Δεν είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού να φορέσει ένα κολλιέ, δεν αρέσει στο Θεό. Δεν αρέσει στο Θεό ο στολισμός των γυναικών αυτών. Όπως δεν αρέσει κατά τον ίδιο τρόπο ο στολισμός με πλέγματα τριχών και λοιπά, να κάνουμε τα μαλλιά μας έτσι διάφορα ξέρω εγώ για να τα κάνουμε πιο όμορφα. Να είσαι πολύ ωραία χτενισμένη, ο νέος και η νέα να είναι και οι δυο πολύ ωραία χτενισμένοι, αλλά όχι με μεγάλη προσοχή και φαντασία για να διακριθείς και να φανερωθείς και να κοσμηθείς μέσα σε πράγματα του κόσμου. Ο Θεός να μας φυλάει. Άρα λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, είπαμε ότι με τη χάρη του Χριστού δεν θα συστελόμεθα να λέμε την αλήθεια. Μη μας πει κάποτε ο Θεός ή κάποιος άνθρωπος γιατί δεν μου το πες. Υπάρχει το βδέλιγμα, υπάρχει αμαρτία, αλλά υπάρχει και το πτέσμα. Εμείς σήμερα μιλάμε για τα βδελίγματα. Στη συνέχεια όταν τελειώσουμε τη σειρά των μαθημάτων με τα βδελίγματα θα μιλήσουμε για την αμαρτία. Αλλά τώρα μιλάμε για τα βδελίγματα που είναι ό,τι το πιο αειδιαστικό για το Θεό. Επίσης πρέπει να πούμε τώρα και για τα ειδωλόθητα που είναι βδέλιγμα στο Θεό και τα ειδωλόθητα. Μάλιστα στην Καινή Διαθήκη όταν έγινε η πρώτη σύνοδος της Αποστολικής Εκκλησίας και είπαν αν θα πρέπει η Εκκλησία να περιτέμνεται κατά το έθος του Μωυσέως, γιατί πολλοί έλεγαν αν δεν περιτέμνεται σωτηρία δεν υπάρχει, και μαζεύτηκαν όλοι οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και μετά από πολλή συζήτηση αποφάσισαν ότι η περιτομή δεν προσφέρει τίποτα στον άνθρωπο, αλλά το μόνο το οποίο απαγορεύεται και βδελίτεται ο Θεός είναι η πορνεία, το πνιχτό, το αίμα και τα ειδωλόθητα. Θέλω να διαβάσουμε λίγο για τα ειδωλόθητα στη σελίδα 1014. Είναι επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους
κεφάλαιο 10, γιώτα κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Σελίς 1014, γιώτα κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλον είναι τι ή ότι το ειδωλόθητον είναι τι, ουχή, αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσιν τα έθνη, προς τους θεούς τους θυσιάζουνε τα έθνη, στην πραγματικότητα στα δαιμόνια τα θυσιάζουνε. Ό,τι θυσία και προσευχή γίνεται σε άλλους θεούς δεν είναι θυσία εξαγνίας σε άλλους θεούς, για μας τους χριστιανούς είναι θυσία στα δαιμόνια. Άρα τα ειδωλόθητα είναι ευδέλιγμα στο Θεό, γιατί είναι προσφορές και θυσίες στα δαιμόνια. Στα δαιμόνια λοιπόν θυσιάζουνε και όχι στον Θεό. Και δεν θέλω εσείς να είστε κοινωνοί των δαιμονίων. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει σε ειδωλόθητα οποιασδήποτε μορφής είναι κοινωνός θυσίας στα δαιμόνια. Και λέει μάλιστα στο 28 εδάφιο λίγο παρακάτω, εάν δε κάποιος σας είπε τούτο είναι ειδωλόθητον και σας το προσφέρει σαν ειδωλόθητον, μη το τρώγετε εσείς, διεκείνον το φανερώσαντα και δια την συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Υπάρχουν δηλαδή δύο καταστάσεις. Η μία να σου προσφέρει κάποιος το ειδωλόθητο σαν ειδωλόθητο, εάν εσύ συμμετάσχεις στη λατρεία γίνεσαι κοινωνός της θυσίας στα δαιμόνια, της προσφοράς και της λατρείας στα δαιμόνια. Εάν όμως δεν συμμετέχεις στη λατρεία αυτή, αλλά σου πει κάποιος φάει λίγο από αυτά τα κόλυβα, σαν παράδειγμα που τα έφερα σαν ειδωλόθητα, εσύ δεν πρέπει να τα φας, εφόσον τα έφερε και στα άδωσε και στα άδειξε σαν ειδωλόθητα, όχι γιατί συμμετέχεις στη λατρεία των δαιμονίων, εφόσον εσύ δεν θυσιάζεις και δεν αποδέχεσαι, αλλά για τη συνείδηση του άλλου, διεκείνον τον φαντερώσαντα σε σένα και δια τη συνείδησή του ότι είναι ειδωλόθητα. Μη γίνεστε λοιπόν πρόσκομα σε κανέναν άνθρωπο. Στα ειδωλόθητα λοιπόν θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Ειδωλόθητα είναι πάρα πολλά πράγματα. Τα πρώτα ειδωλόθητα είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού σε εκκλησίες ή θρησκείες έξω από την αλήθεια. Ειδώλων. Λατρείες ειδώλων. Σε καμία περίπτωση δεν θα συμμετέχουμε στη λατρεία των ειδώλων. Σε καμία περίπτωση. Το ειδωλόθητο, λέει η Γραφή, διαβάζω πάλι από το 20 εδάφιο, αλλά ό,τι εκείνα τα οποία θυσιάζουν τα έθνη στα δαιμόνια θυσιάζουν και ισχύει στον Θεόν, και δεν θέλω εσείς να είστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν δύναστε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν δύναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριο θέλουμε να διεγείρωμεν ζηλοτυπίαν, μήπως είμεθα ισχυρότεροι αυτού. Άρα τα ειδωλόθητα είναι ευδέλιγμα και πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή και να μην παίζουμε και να μην γελάμε και να μην αστειευόμαστε και μην επιπολαίως συμπεριφερόμεθα. Παραδείγματος χάρη με οποιασδήποτε κοινωνίες σώματος και αίματος Χριστού που είναι έξω από την αλήθεια του Ευαγγελίου, ή με φανουρόπιτες ή με κόλυβα ή ακόμη και με βασιλόπιτες, οι οποίες έχουν την τιμή στον Άγιο Βασίλη. Άλλο να φας τσουρέκι και άλλο να φας βασιλόπιτα που γίνεται στην τιμή του Αγίου Βασιλείου. Ό,τι έχει σχέση με τα ειδωλόθητα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Το ευδέλιγμα βέβαια των ειδωλοθήτων είναι στη συμμετοχή στη λατρεία. Η συμμετοχή μας όχι στη λατρεία,
αλλά στη γεύση, ας το πω έτσι, δεν είναι ευδέλιγμα, αλλά δεν είναι καλό ενώπιον του Θεού για τη συνείδηση αυτών που γνωρίζουν ότι είναι ειδωλόθητα και ξέρουν ότι εσύ είσαι χριστιανός και συμμετέχεις σε αυτά. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο ίσως μέσα από τα ευδελίγματα, από τα σημαντικότερα, πιθανόν το σημαντικότερο, που είναι είδωλα, είναι ο πλουτισμός εξειδόλων και τα ειδωλόθητα. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί αγαπητοί, στη συνέχεια να μας φανερώνει το Λόγο Του τον Άγιο, για να γνωρίζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και αν κάτι δεν μπορούμε να πράττουμε, να ζητάμε τουλάχιστον από το Θεό δύναμη να μας βοηθάει να περπατάμε ακριβώς. Αν κάτι δεν ξέρουμε, να ζητάμε από το Θεό να μας αποκαλύψει και να μας φανερώσει, και αν κάτι δεν μπορούμε, ο Θεός να κάνει έλεος και χάρη για να μπορούμε. Αμήν.